Καλησπέρα σας, κυρία Μπακογιάννη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, κύριε Λιμπεράκη. Με αυτά τα δεδομένα θα σας θέσω το ερώτημα που νομίζω είναι αυτονόητο. Η δυσαρέσκεια εκφράζεται από τη διεθνή κοινότητα, ακόμη και με τρόπο πρωτοφανή από πλευράς διατύπωσης. Το είδαμε στην ανακοίνωση του State Department. Ο Ερντογάν διαμηνύει ότι δεν τον πτωούν ούτε τα λόγια, ούτε οι πιθανές κυρώσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού το πάει και τι μπορεί να κάνει η Αθήνα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι περνάμε μια εξαιρετικά επικίνδυνη καμπή. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Θα έλεγα δε ότι είμαστε σε μια δυσκολότερη φάση ακόμα και από τη φάση τη δύσκολη που περάσαμε το καλοκαίρι. Άρα στη φάση αυτή είναι βέβαιο ότι η διπλωματική μας δράση έχει αποτελέσματα. Όπως είπατε και εσείς πριν, πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες με τέτοιο ξεκάθαρο τρόπο στέλνουν τα μηνύματα στον Ερντογάν. Δεν έχουν εξαντλήσει βεβαίως το οπλοστάσιο τους. Έχουν ακόμα πολλές δυνατότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και πιστεύω ότι επειδή τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει ο κύριος Τραμπ είναι την διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και δι παραμονές εκλογών, αντιλαμβάνεστε ότι η ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα έχουν ακόμα δουλειά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όταν πραγματικά επιθυμούν να την κάνουν, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Εσείς εκτιμάτε ότι συντρέχουν τώρα συνθήκες που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν ακόμη πιο ενεργά την αμερικανική πλευρά? Σας το λέω γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε να εξαντλούμαστε στη ρητορική. Ναι, εκτιμώ ότι συντρέχουν. Και εκτιμώ ότι όλο αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ που σας έδωσε ο Μιχάλης Εγνατίου δεν είναι τυχαίο. Έχω πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πιστέψτε με. Σπανίως έχω ακούσει τον Μιχάλη τον Εγνατίου να μεταδίδει από την Ουάσιγκτον τόσο ξεκάθαρες κουβέντες. Άρα αυτό είναι ένα βήμα. Δεν είναι το τελικό, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα. Θα δούμε αυτές τις μέρες πώς θα κορυφωθεί αυτή η προσπάθεια η αμερικανική να μην υπάρξει πραγματικά κρίση. Τώρα πάμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει δώσει μια ημερομηνία. Η ημερομηνία αυτή είναι ο Δεκέμβρης, στην οποία θέλουν να πάρουν τις τελικές αποφάσεις ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Στην αυριανή σύνοδο δεν ήταν το θέμα στην ατζέντα. Όπως ξέρετε, το θέμα ήταν το Brexit. Έχει προστεθεί πλέον για τη δεύτερη μέρα το θέμα της Τουρκίας μετά από πρωτοβουλία της Ελλάδος και της Κύπρου. Και αναμφισβήτητα δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν, να συζητήσουν τις τελικές προκλήσεις Ερντογάν. Είναι η πρώτη φορά, και το λέω αυτό και το τονίζω, που η ίδια η Γερμανία βρίσκεται πλέον σε πάρα πολύ δυσάρεστη θέση. Βρίσκεται σε δυσάρεστη θέση διότι η πραγματικότητα είναι ότι την κρέμασε ο Ερντογάν την κυρία Μέρκελ. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπακογιάννη, πράγματι τορπίλησε ο Ερντογάν αυτή την πρωτοβουλία διαμεσολάβησης της Μέρκελ, που έδωσε και πολύ μεγάλο αγώνα για να μην υπάρξουν κυρώσεις και να υπάρξει και μια καλή διατύπωση για την Τουρκία. Ωστόσο, βλέπουμε και τώρα ακόμη το ρεπορτάζ μας από το Βερολίνο, μας το έδωσε ο Παντελής Βαλασόπλος προλίγου. Λέει ότι η Γερμανία επιμένει στο διάλογο και ότι έχει και έναν φόβο έναντι της Άγκυρας. Έναν φόβο κλιμάκωση. Ναι, σωστά. Έχει δίκιο ο κύριος Βαλασόπλος. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι Γερμανοί δεν έχουν ακόμα, κατά την άποψή μου, συνειδητοποιήσει τη δύναμή τους. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει και την δική τους δύναμη, δηλαδή τη δύναμη της ίδιας της Γερμανίας, αλλά και τη δύναμη την οποία εκφράζει η Γερμανία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, ιστορικούς και άλλους. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε το γιατί. Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι ότι τώρα θα επιεστεί πλέον πάρα πολύ από πάρα πολλές χώρες, και όχι μία και δύο, δηλαδή όχι μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς. Αν μου λέτε να κάνω μία πρόβλεψη, θα έλεγα ότι στα συμπεράσματα που δεν θα υπήρχε τίποτα θα υπάρξει το θέμα, και από την άλλη μεριά θα υπάρξει, πιστεύω, ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, μίας μορφής road map, δηλαδή ένας χάρτης δραστηριότητας, ο οποίος θα οδηγεί πλέον σε κυρώσεις στην περίπτωση που η Τουρκία δεν συμπεριφερθεί πλέον αναλόγως. Δεν θα σας ζητήσω να προβλέψετε, ακριβώς το απαντήσατε, ποια θα είναι η αντίδραση του Ερντογάν. Θα σας θέσω όμως το ερώτημα τι πρέπει εμείς να κάνουμε μέσα σε όλα αυτά. Η Αθήνα που έχει το πρόβλημα εδώ, στη δική μας περιοχή, στην πόρτα μας. Ποια πρέπει να είναι η απάντησή μας? Κοιτάξτε, εμείς ακολουθήσαμε μια πολιτική η οποία ήταν επιτυχής μέχρι στιγμής που μιλάμε. Δηλαδή, ο Ερντογάν, όλες οι προσπάθειες τις οποίες έκανε, του γυρίσανε μπούμεραν.
από τον Εύρο μέχρι τη δραστηριότητα το καλοκαίρι. Αντί για επιτυχία εκβιασμού είχε την παντελή αποτυχία, δηλαδή είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά απειλή, κυρία Μπακογιάννη. Έχει δημιουργηθεί απειλή και θα απειλεί, κυρία Λιμπεράκη, γιατί αυτός είναι ο Ερντογκάν. Υπάρχει και κάτι το οποίο θέλω να σας το πω εσάς, δεν το έχω πει δημόσια μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο η απόφαση όξυνσης με τις 100 συλλήψεις οι οποίες γίνανε την προηγούμενη μέρα. Ο Ερντογκάν βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σκεφτείτε ότι 3,5-4 χρόνια μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, μετά την απόπειρα του απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, συλλαμβάνει προχθές 100 ανώτερους αξιωματικούς της αεροπορίας και του λιμενικού των ειδικών δυνάμεων. Αυτά δεν είναι τυχαία. Δηλαδή έχουμε μια αλυσίδα γεγονότων τις οποίες πρέπει να αναλύσουμε και για να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα γιατί αυτός ο πολύ μεγάλος εκνευρισμός από πλευράς Μάλιστα. Τουρκίας. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε, να μεγιστοποιήσουμε τη διπλωματική μας δραστηριότητα. Φοβάστε το ατύχημα, κύριε Μπακογιάννη. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Βεβαίως φοβάμαι, κύριε Λιμπεράκη. Μα βεβαίως φοβάμαι, κύριε Λιμπεράκη μου. Βεβαίως φοβάμαι. Τώρα, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι του Ερντογκάν. Να προσθέσω ότι ο Ερντογκάν στη φάση αυτή θέλει να αλλάξει το πλαίσιο της συζήτησης. Δηλαδή, ποιο είναι το πλαίσιο του διαλόγου? Το πλαίσιο του διαλόγου είναι το πλαίσιο του διαλόγου του Montego Bay, δηλαδή της συνθήκης της θάλασσας, όπου τι συζητάνε δύο χώρες, είναι υποχρεωμένες να συζητήσουν, την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο. Αυτό λοιπόν που προβλέπει η συνθήκη, αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, είναι αυτό το οποίο συζητάει η Ελλάδα. Αυτό το οποίο λένε οι Αμερικάνοι ότι πρέπει να συζητήσει η Ελλάδα, αυτό το οποίο λένε οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να συζητήσει η Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει δεν είναι το γενικό και θολό πλαίσιο που θέλει ο Ερντογκάν μαζί με μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Τι θέλει λοιπόν, ακριβώς, τι θέλει λοιπόν τώρα ο Ερντογκάν? Ο Ερντογκάν θέλει να βγει εκτός από αυτό το πλαίσιο. Θέλει να βρει ένα τρόπο. Μπορεί να το καταφέρει, κυρία Μπακογιάννη, τελευταία ερώτηση. Μπορεί de facto με αυτές τις προκλήσεις, με αυτές τις επιθετικές ενέργειες να το καταφέρει αυτό που θέλει ο Ερντογκάν και να συρθεί η Ελλάδα σε έναν τέτοιο διάλογο, που είναι αδιανόητος για τη θέση της χώρας? Όχι, δεν μπορεί. Και όλες οι προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει μέχρι τώρα δεν έχουν τελεσφορήσει. Σας ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες κάνανε πραγματικά θαύματα εφέτος το καλοκαίρι. Μακάρι ο κόσμος κάποτε να μάθει πόσο αποτελεσματικές ήταν. Και δεύτερον, και στην ελληνική διπλωματία και στην ελληνική κυβέρνηση και στο σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας, γιατί σε αυτή τη μάχη δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι απόν, οι οποίοι προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις να πετύχουμε το στόχο της απόλυτης απομόνωσης της Τουρκίας. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, για τη σύνδεση που είχαμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.